Λέω λοιπόν, η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη, να πληρώσουμε μόνο για τα γραφεία. Πόσα τετραγωνικά είναι τα γραφεία? Αυτά. Να πληρώσουν εκεί. Παρόλο που επαναλαμβάνω, δεν έχουν οι άνθρωποι, πώς το λένε, που δημιουργούν σκουπίδια για να τους βάζουμε να πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα. Το αντιλαμβανόμαστε από τα 90 στα 500. Ξέρετε γιατί που σας συζητάμε? Ο Τζότζος εδώ πληρώνει 400 το μήνα εξτρά. 450 επί 12 είναι ένας εργαζόμενος. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα του Δήμου. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Αλλά δεν θα πληρώσουν τη Λέζα αυτοί που δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Θελών καθαριότητος εξαιτίας ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Είναι τέτοια η μορφή της δουλειάς μας που μας αναγκάζουν να έχουμε μαγαζιά κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών. Από ό,τι άκουσα από όλους εδώ πέρα, μιλάτε για τον Δήμο, για τα έσοδά του και τα έξοδά του, άρα όλοι συμφωνούμε ότι είναι μία επιχείρηση ο Δήμος, όπως είναι και οι δικές μας επιχειρήσεις. Και είχατε ένα πρόβλημα οικονομικό από ό,τι κατάλαβα, ήσασταν μέσα, σαν Δήμος, από τα τέλη ή από οτιδήποτε άλλο. Και πήρατε μία απόφαση ότι είμαι μέσα, θα ανεβάσω τα έσοδά μου υποχρεωτικά για να πάω να ισοσκελίσω πιθανότατα τον ισολογισμό μου. Άρα λέτε ότι και εμείς σαν επιχειρηματίες τι πρέπει να κάνουμε πλέον? Να πούμε ότι η παροχή υπηρεσίας προς τον Δήμο Καρδίτσας παραδείγματος χάρη δεν κάνει πλέον 1.000 ευρώ, κάνει 15.000 ευρώ, διότι πληρώνω πάρα πολλά τέλη και πρέπει να ισοσκελίσω το μαγαζί μου. Ή καλύτερα τις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό, διότι μόνο έτσι μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε, όπως πολύ σίγουροι που ο κύριος αντιδήμαρχος χρειάζεστε προσωπικό να καθαρίσει, να αλλάξει λάμπες, οτιδήποτε, πρέπει και εμείς να πωλήσουμε προσωπικό. Διότι λέει ο Δήμος Καρδίτσας ότι πρέπει να πληρώσουμε τα συγκεκριμένα τέλη. Αυτό θέτω στο σώμα που θα ψηφίσει σε λίγο, εάν και κατά πόσο πρέπει κάποιες επιχειρήσεις να καταστραφούν. Σε παρένθεση καταστραφούν, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιοι άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους. Για να μπορέσει ο Δήμος να προσλάβει κάποιους άλλους. Πότε και πώς θα είναι ωφελούμενοι οι επιχειρήσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλεως, μέσα στα χωράφια? Θα πάτε να πάρετε σκουπίδια που δεν παράγουν, θα τους πάτε ρεύμα στην άλλη ζωή? Πότε? Ένα ρωτήμα. Δεύτερον, είπε ότι δεν πρέπει κατά ανάγκη να είναι ταύτιση αυτό το οποίο εμείς πληρώνουμε. Αναλογικά, για ποια αναλογικότητα, κυρία Αντίπαρχε, μιλάτε? Όταν οι πληρώτες των επιχειρήσεων εκτός δεν παράγουν σκουπίδια. Το έχουμε πει άπειρες φορές και κατεδείς συναντήσεις και εδώ μέσα. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν τις παρέχεται τίποτα. Άρα δεν μιλάμε ούτε καν για αναλογικότητα. Θα πάω στον κύριο Πρόεδρο. Πριν στο θέμα με τους υπαλλήλους του ΠΙΔΑΠ, τους εργαζομένους, πήρε μια ωραία τοποθέτηση και μπράβο του και είμαστε μαζί του, επειδή έχει δικό το πρόβλημα, του στηρίζει και λέει ότι θα έκανε και δυναμικές κινητοποιήσεις για να βρουν τα δίκαιά τους. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, στους εργαζομένους του δικού τομέα δεν παίρνει την ίδια θέση να κλείσει το Δημαρχείο που είναι δικό σου πρόβλημα και μπορείς να το λύσεις άμεσα? Γιατί το πρόβλημα εκεί θέλει λύση από άλλους. Δεν βλέπω εδώ πέρα να έχει την ίδια ευαισθησία. Να πάω στον κύριο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, αν έχετε έξοδα εσείς. Έτσι, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Τα έξοδα τα βγάλετε από εκεί, πρέπει να τα βγάλετε. Να μειώσετε τα έσοδά σας. Οι επιχειρήσεις του Πικαλάκη, ο κύριος Βούρνας. Όταν έχουν έξοδο και τρέχουν δαπάνες, τι κάνουν? Όταν μειώνεται τζίρος, μειώνουν έξοδα. Έχω πει στον Δήμαρχο πολλές φορές. Τα φώτα στην Τρικάλων, και δική σου δεν ξέρω, είναι αναμένα το καλοκαίρι με το μεσημέρι και τώρα ανάβουν, σβήνουν το βράδυ. Από το καλοκαίρι αυτά. Και σε πόσες άλλες περιοχές της πόλεως μας. Από εκεί μειώνεις έξοδα. Όταν βάζεις το προσωπικό να δουλεύεις, τις ώρες που πρέπει να δουλεύεις, μειώνεις έξοδα. Όταν ανέχεις τις ζημιές που γίνονται, μειώνεις έξοδα. Χίλιοι τρόποι υπάρχουν. Εγώ στο δουλειά μου το ξέρω. Και απευθυνόμαι στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς καπετάνιος, γιατί καπετάνιος υποτίθεται είστε, στη Φουρτούνα φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι βάζω φόρους. Εσύ καπετάνιος σε μια επιχείρηση ίσπραξης χρημάτων. Εκεί είναι η μάγκια του Δημάρχου, εκεί είναι η μάγκια του ηγέτη. Και δυστυχώς δεν είστε μάγκες, έτσι. Είστε κάθε άλλο παρά ικανοί. Για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Δείτε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, θα κλείσουν επιχειρήσεις, η αγορά εξωστενάζει, δεν έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί όλοι εδώ μέσα ότι δεν είστε επιχειρηματίες. Δεν έχετε βγάλει χρήματα ιδιωτεύοντας, παρασέχονται κάθε μήνα βρέξει και χιονίσει. Άρα δεν αισθάνεστε τα προβλήματα που υπάρχουν.
Σκεφτείτε λίγο τα πλήρη που υπάρχουν, το τι πάτε να δημιουργήσετε, το πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν και αυτούς τους ανθρώπους θα κρυθείτε να τους αντιμετωπίσετε. Τα Βαγγελίκη 4 χιλιάρικα το χρόνο και δεν παρέχετε τίποτα.